Φεύγω γεμάτος μετά από κάθε μάθημα. Πραγματικά δεν μπορώ να περιγράψω το πώς νιώθω. Και αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά μας κάνουν μαθήματα ζωής. Αίσθηματα χαράς, απελευθέρωσης. Όλη η ομάδα παρακαλούμε πότε θα έρθει η Παρασκευή για να μπούμε σε αυτό το κλίμα της εκδήλωσης. Ξεκινάμε δεξί, τρία βήματα. Και μετά από να αλλάξει το σκύλο, το αριστερό στην ίδια πίσω. Ένα 4-7-4-4-4. Μπράβο, πολλά πολλά. Είναι ένας τρόπος έκφρασης, ο καλύτερος τρόπος έκφρασης, θα έλεγα. Και μέσα από το χορό και την παρέα, εκτονωνόμαστε. Κερδίζουν κοινωνικότητα, κερδίζουν θα λέγαμε αυτοεκτίμηση, μαθαίνουν κάτι το οποίο δεν ήξερα πριν. Παρόλη την αναπηρία όρασης η οποία υπάρχει, ο κύριος Γιώργος είναι ικανός, τα έχει καταφέρει περίφημα και διδάσκει τον κάθε μαθητή, τον κάθε άνθρωπο που συμμετέχει, με τέτοιο τρόπο που να καταλάβει πλήρως ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Για παράδειγμα, θα του δείξει με τα χέρια του το κάθε βήμα του κάθε χορού. 2, 3, 4, 5, 6, μπράβο το παιδάκι μας. Και όταν αλλάξει η μουσική, έχουμε έξι βήματα, 1, 4 τα κενά και το αριστερό πόδι μόνο στο 2. Σε 3,5 μήνες που κάνουμε χορό, ότι έχουν μάθει πράγματα που εμείς που βλέπουμε καμιά φορά δυσκολευόμαστε. Και αυτό είναι ένα μήνυμα ότι ο άνθρωπος ό,τι θέλει το πετυχαίνει. Αρκεί να έχει θέληση και ψυχή. Ήταν ένα εγχείρημα που θέλαμε να το κάνουμε πάρα πολλά χρόνια. Δεν είχαμε βρει κάποια επικοινωνία και τώρα φέτο, το Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, ήρθαν τα παιδιά σε επικοινωνία μαζί μας και με πολύ μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα. Το Παραδοσιακό Εργαστήρι και τον κύριο Γιώργο Κουλιουμουτζή. Η προσφορά του πραγματικά στα μέλη μας είναι μεγάλη. Οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στον χορό, σε αυτό που κάνουμε κάθε εβδομάδα μία φορά, είναι εξαιρετικοί, καθώς πραγματικά τους χαρίζει, όπως είπε και ο κύριος Γιώργος, ψυχική υγεία, ευεξία και χαρά. Το παραδοσιακό εργαστήρι δεν έχει ταβάνι. Θέλουμε κάθε χρόνο να εξελισσόμαστε. Και αυτό προσπαθούμε μέρα με τη μέρα.